εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ξεκινώντας ότι όταν φτάνει μια χώρα, μια κοινωνία, μια οικονομία στον πάτο, και ελπίζω να είμαστε κοντά σε αυτό το πάτο, να μην έχει πιο κάτω, έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Η ευκαιρία αυτή είναι να καθίσει, να κοιτάξει με προσοχή και να αξιολογήσει το παρελθόν, να κοιτάξει τι πήγε λάθος και να προσπαθήσει βήμα-βήμα και όλοι μαζί να κάνουμε κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα τέτοιο κομμάτι της ζωής μας και ως κοινωνία και ως οικονομία και ως τεχνολογία. Φανταστείτε όταν στο παρελθόν υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα δικτύων οπτικών ινών που σκάβανε όλη την Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαν, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, να υπάρχει μια κοινή υποδομή για όλους και από εκεί ο καθένας να κάνει την παροχή της υπηρεσίας του. Όταν έχουν ζήσει άνθρωποι των εταιριών και κινητής και σταθερής τηλεφωνίας να πηγαίνουν να σκάβουν για να περάσουν μια οπτική ίνα και ο δήμαρχος της πόλης να ζήταγε να του φτιάξουμε και την πλατεία, και αυτά είναι η καλύτερη περίπτωση. Αν όχι το σπίτι του. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα καλύτερη περίπτωση. Για άλλους λέμε, για άλλους. Όταν προχωρήσαμε σε αυτές τις επενδύσεις χωρίς να υπάρχουν η νομοθεσία για να μπορεί να στηρίξει το δίκτυο οπτικών ινών, το πόσο δηλαδή θα έπρεπε να εισπράττει αυτός ο δήμαρχος για τα 100, 200, 1 χιλιόμετρο μέτρα που περνάγαμε από την πόλη του. Όταν κάναμε μήνες, χρόνια για να αδειοδοτήσουμε μια κεραία, όταν για αυτή την αδειοδότηση, όταν στο τέλος ανοίγαμε σαμπάνια που παίρναμε την άδεια, είχαμε σπαταλήσει χιλιάδες σελίδες χαρτιού που θα μπορούσαν όλα να είναι πιο εύκολα μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως έχει ξεκινήσει τώρα η ΕΕΤ. Όταν θα μπορούσαμε να ακούμε αποφάσεις που δεν αγνοούσαν τη λογική, όπως αυτή που άκουσα ο ίδιος σε μια περιφέρεια όπου απορρίφθηκε μια μελέτη περιβαλλοντικών όρων για μια κεραία με την αιτιολογία ότι η κεραία θα εμπόδιζε την πτήση από δημητικών πτηνών. Όταν όλα αυτά τα έχουμε ζήσει, καλό θα είναι και ως κλάδος και ως ρυθμιστική αρχή και ως κράτος, όποτε αυτό υπάρξει και πώς θα υπάρξει, να φτιάξει έναν μεγάλο πίνακα με τα do's and don'ts, όπως κάνουν όλα αυτά τα στελέχη στις εταιρείες, και από τη μία να γράψει τα κακά και να αρχίσει να προσπαθεί να φτιάχνει τα καλά. Ως χώρα, και αν θυμάμαι καλά και ο κ. Τζοτζακάκης πρόσφατα είχε πει κάτι τεράστια νούμερα που έχουμε σπαταλήσει από ΕΣΠΑ, από κοινοτικά, από κοινωνίες πληροφορίες και γενικά όλα αυτά τα παρελκόμενα των κονδυλίων, έχουμε σπαταλήσει πραγματικά τεράστια ποσά που με αυτά θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει 10 χώρες. Δεν ακούγονται απαισιόδοξα, ίσα-ίσα ακούγονται πολύ αισιόδοξα γιατί τα έχουμε ζήσει. Έχουμε τα κακά παραδείγματα στο μυαλό μας. Είδαμε πραγματικά ότι όταν το κράτος θέλει να κάνει κάτι, ξεχνά και τη γραφειοκρατία και τις αγγυλώσεις και τα πάντα. Θυμάμαι ότι όταν έγινε η απόδραση του Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού με το ελικόπτερο, έγινε ο νόμος για την ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών και καλώς έγινε. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ο εισηγητής. Δεν κάνω λάθος. Αλλά η απόδραση ήταν μπόλικες, ναι. Πάντως έγινε σε χρόνο τετέ. Επομένως δούλεψε το κράτος. Τώρα με τις άδειες κινητής τηλεφωνίας, παρά το γεγονός ότι περάσαμε διάφορα στάδια, δεν χάστηκε ούτε μία μέρα για την ίσπραξη των χρημάτων. Έβγαιναν οι αποφάσεις αμέσως. Ο ρυθμιστής έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε να την κάνει. Το Υπουργείο υπέγραφε μέσα σε μία νύχτα κτλ. Διαπεριφοράς. Επομένως, δούλεψε το κράτος. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Μακάρι όλα αυτά την επόμενη μέρα, όταν και όπως αυτή υπάρξει για όλους μας, να τα λάβουμε υπόψη, να μην τα ξεχάσουμε, γιατί συνήθως ως λαός ξεχνάμε εύκολα, και να μας βοηθήσει να πάμε τη χώρα μας μπροστά. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν αποδείξει
πάρα πολλές φορές ότι και τις επενδύσεις κάνουν με ιδία κεφάλαια και στηρίζουν τον τόπο τους και δίνουν στελέχη έξω από την Ελλάδα ως τεχνογνωσία και είναι πάντα κοντά και στην κοινωνία. Από τα μεγαλύτερα προγράμματα, και θέλω να μιλήσω εξ ονόματος όλων των εταιριών, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, από τα μεγαλύτερα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ευθύνης, τα τρέχουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που τα μπάτζετ έχουν μειωθεί, δεν έχει υπάρξει εταιρεία που να μην πραγματοποιεί προγράμματα, να μην βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους. Τα αιτήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, έρχονται ακόμα και από φορείς και οργανισμούς που μέχρι τώρα ζούσαν από το κράτος, τα έξοδά τους τα κάλυπτε εξ ολοκλήρου το κράτος, ακόμα και από εκεί πλέον έρχονται αιτήματα για πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Επειδή είμαι σε αυτό το τμήμα, το τι έρχεται κάθε μέρα πραγματικά είναι λυπηρό. Και είναι λυπηρό γιατί δείχνει την απόγνωση αρκετών οργανισμών που έχουν φτάσει σε δραματικές στιγμές. Όσο μπορούμε, είμαστε δίπλα τους, δεν έχουμε σταματήσει. Οι εταιρείες κινητής που πολλές φορές έχουν βάλει πλάτη και στα δημόσια έσοδα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και σε περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, ανθρώπων που χάνονται, τους βρίσκουμε, παιδιών που μέσα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Και εκεί είναι σημαντική συνεισφορά. Και εκεί είναι σημαντική. Και ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε και χθες το βράδυ. Πάλι. Και ευτυχώς όλα πήγανε καλά με μια νεαρή κοπέλα. Μπράβο. Οι εταιρείες και οι άνθρωποι είναι δίπλα. Το πιστεύουν, το κάνουν καθημερινά, θα συνεχίσουν να το κάνουν. Ας πάρουμε όλοι μάθημα από τι έχουμε τραβήξει και τι λάθος έχουμε κάνει μέχρι τώρα.